Κύριε εκπρόσωπε, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Έχουμε μπερδευτεί λίγο με το θέμα των οδοφραγμάτων. Εφαρμόζεται η συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών ή όχι? Τατάρ και ο Ζερσάη συνεχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια στην πλευρά των κατεχομένων. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία απευθείας ενημέρωση για τις προθέσεις της άλλης πλευράς. Η πληροφόρηση την οποία είχαμε ήταν από τις δηλώσεις του ψευδοϋπουργού εξωτερικών, του κ. Οζερσάη, ότι αριθμός τουρκοκυπρίων θα διέρχεται από τα σημεία διέλευσης. Όντως σήμερα το πρωί 8 άτομα έχουν διελθεί από το σημείο διέλευσης του Αγίου Δομετίου. Επρόκειτο για 6 τουρκοκύπριους εργαζομένους που απασχολούνται, εργοδοτούνται στις ελεύθερες περιοχές και 2 τουρκοκύπριους οι οποίοι είχαν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως χρόνια πάσχοντες. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις του παράνομου τουρκικού, του παράνομου κατοχικού καθεστώτος. Κύριε εκπρόσωπε, γνωρίζετε αν επιχείρησαν Ελληνοκύπροι να περάσουν και αν τους επιτράπει η διέλευση ή όχι? Όχι, όχι. Δεν υπήρξε διέλευση από τις ελεύθερες περιοχές προς τις κατεχόμενες. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι εμείς ήμασταν και είμαστε έτοιμοι, έχουμε στελεχώσει όλα τα σημεία διέλευσης και είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε τα όσα έχουν συζητηθεί με τον κύριο Μουστοφά Κιντζή μετά την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να επαναλειτουργήσουν τα σημεία διέλευσης. Έχουμε κάνει κάποιο διάβημα προς τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί στο παρελθόν εξέδιδαν ανακοινώσεις χωρίς να τους ζητηθεί? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχουμε προβεί σε επίσημες παραστάσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι κάτι που απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα δούμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ανάλογα θα ληφθούν οι αποφάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στο Πολίτικο είπε ότι αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις, θα πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι που σκεφτόμαστε να το ζητήσουμε και επίσημα, ενδεχομένως σε κάποια σύνοδο κορυφής? Δεν είναι ακριβώς έτσι που έχει πει στη συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά η σημασία είναι ότι εάν η Τουρκία συνεχίσει την εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και συνεχίσει τους σχεδιασμούς και την υλοποίηση των σχεδιασμών της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και σίγουρα το θέμα θα τεθεί ακόμη πιο έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε εξάλλου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιδράσει και στις δύο περιπτώσεις με δηλώσεις τόσο του κυρίου Charles Michel, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και με δηλώσεις ξεκάθαρες του κυρίου Joseph Borrell. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να κινούμαστε στο διπλωματικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο ίδιος έχει συνεχείς επαφές με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον τελευταίο καιρό. Σήμερα θα υπάρξει νέα επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον καγκελάριο της Αυστρίας και ταυτόχρονα ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει αποδοθεί σε ένα έντονο διπλωματικό αγώνα ενημερώνοντας τους αντίστοιχους υπουργούς των Εξωτερικών. Κύριε Κούσιο, πάνω σε αυτό το θέμα, μιας και μπήκαμε στα ζητήματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η Ελλάδα εντείνει τις προσπάθειες για καθορισμό ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο. Όπως αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και σήμερα εξελίξεις στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Καθημερινή είχε ένα δημοσίευμα την Κυριακή ότι γίνονται προσπάθειες και για τον καθορισμό ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Είναι κάτι που μπορείτε να μας πείτε? Όταν θα υπάρξουν εξελίξεις που πρέπει να ανακοινωθούν, θα το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κούσιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας μεσημέρι.